Κύριε Σταϊκούρα, τα τελευταία διάστημα βλέπουμε στου δρόμου τη Αθήνα αλλά και τη Θεσσαλονίκη μια σειρά από ηλεκτρικά λεωφορεία. Και ταυτόχρονα βλέπουμε να έχετε αναλάβει μια σειρά από πρωτοβουλίε αναφορικά ευρύτερα με την ηλεκτροκίνηση. Είναι το μέλλον των μετακινήσεων ηλεκτρικό. Παγκοσμίω και πανευρωπαϊκά, η διαθέσιμη πόροι, είτε πολύ πρόσφατα το Ταμείο Ανάκαμψη Καθεκτικότητα, είτε άλλοι ευρωπαϊκοί πόροι, κινούνται όπω ξέρετε πάνω πολύ καλά προ την ηλεκτροκίνηση. Άρα και στην Ελλάδα οφείλουμε να καλύψουμε το κενό το οποίο δημιουργήθηκε τα προηγούμενα χρόνια σε σχέση με τον μέσο ευρωπαϊκό όρο. Σε αυτό που λέγεται ηλεκτροκίνηση. Ηλεκτροκίνηση σε ιδιωτικά οχήματα. Υπάρχει το κινούμε ηλεκτρικά 2, στο οποίο έχουν πληρωθεί περίπου 5.000 πατριώτε μα στο τελευταίο εξάμεινο, ποσό ύψου περίπου 16 εκατομμυρίων ευρώ. Και έρχεται και το κινούμε ηλεκτρικά 3. Είναι ένα πρόγραμμα για τα ταξί. Χθε πληρώθηκαν 22 ταξί. Υπάρχει ένα πρόγραμμα για να έχουμε περισσότερου σταθμού φόρτιση σε όλη την Ελλάδα. Ήδη έχουμε 5.500 σημεία φόρτιση μέσα από χρηματοδότηση ναι. και του ιδιωτικού τομέα. Προσδοκούμε τα επόμενου 18 μήνε να έχουμε άλλα 5.000 σημεία. Και ταυτόχρονα έχουμε και τον στόλο των ηλεκτρικών λεωφορείων. Πράγματι, γίνονται δοκιμαστικά δρομολόγια τόσο στην Αθήνα όσο και στη Θεσσαλονίκη των πρώτων 250 ηλεκτρικών λεωφορείων. Αυτά θα κυκλοφορήσουν στους δρόμους με επιβάτες από τα τέλη Απριλίου και μετά. Και ταυτόχρονα θα έχουν άλλοι δύο διαγωνισμοί για άλλα 300 λεωφορεία φυσικού αερίου στην Αθήνα. Συμπέρασμα. Μέχρι το τέλος του 25 θα έχουμε 550 νέα λεωφορεία στους δρόμους της Αθήνας και της Θεσσαλονίκη. Μένοντα στο κομμάτι των μεταφορών και των μετακινήσεων, βλέπουμε να τρέχουν και μια σειρά από πολύ μεγάλα οδικά έργα. Ε, Πώς θα διαμορφωθεί ο οδικό χάρτη τη χώρα τα επόμενα χρόνια, Το οδικό δίκτυο στην Ελλάδα είναι από τα καλύτερα που υπάρχουν στην Ευρώπη. Αλλά αυτό δεν σημαίνει ότι δεν υπάρχουν περιθώρια βελτίωση. Και κάνουμε σημαντικέ παρεμβάσει με χρονικό ορίζοντα βραχυπρόθεσμο το 24, μέσο μακροπρόθεσμο το 27 και προφανώ μακροπρόθεσμο την επόμενη δεκαετία. Ξεκινάω από τα άμεσα. Δείτε λίγο και το χάρτη τη Ελλάδα, όπω σα τα λέω. Άκτιο Αμβρακία. Πλέον από την Αθήνα, μετά τα τέλη Ιανουαρίου, μπορεί να πηγαίνει κάποιο στη Λευκάδα σε 3 ώρε και 20 λεπτά. Παραδίδουμε στι Απριλίου, δηλαδή την μεθεπόμενη εβδομάδα, τον ε 65, δηλαδή τον δρόμο μέχρι την Καλαμπάκα. Ένα τεράστιο έργο που βγάζει από την απομόνωση πάρα πολλέ περιοχέ τη κεντρική Ελλάδο και προφανώ κάνει ασφαλέστερε μετακινήσει. Το μετρό στη Θεσσαλονίκη παραδίδεται τον Νοέμβριο του 2024 και ο δρόμο Πάτρα Πύργο, 75 νέα χιλιόμετρα, ολοκληρώνεται μέχρι το καλοκαίρι του 2025. Προσδοκούμε, μέχρι το Δεκέμβριο του 2024, να έχει ολοκληρωθεί το 80% του έργου θα είναι τέσσερα μεγάλα εμβληματικά οδικά έργα αλλά και συγκοινωνιακά έργα τα οποία ολοκληρώνονται του αμέσω επόμενου μήνε. Ήδη ένα εξ αυτών ολοκληρώθηκε. Ακολουθούν μέσα στην τετραετία το flyover, ο δρόμο εδώ που είμαστε, δε Άμφισσα, ο ΒΟΑΚ στην Κρήτη. Έχουμε τη γραμμή 4 στο μετρό στην Αθήνα. Έχουμε το Γιάννενα Κακαβιά. Έχουμε το Λαμία Καρπενήσι. Σα προσέφησα δηλαδή και άλλου οδικού άξονε και άλλα εμβληματικά έργα, τα οποία δρομολογούνται με εξασφαλισμένη χρηματοδότηση. Ταυτόχρονα όμω, καλούμαστε και να διαχειριστούμε φυσικέ καταστροφέ, τόσο σε αυτέ που συνέβησαν, όσο και να προστατευτούμε από αυτέ που ενδεχομένω μελλοντικά συμβούν. Τι έχετε κάνει ω προ αυτό, και στο κομμάτι των να αντιμετωπίσουμε το τι συνέβη με τον Ντάνιελ, αλλά και από εδώ και πέρα. Νομίζω ότι σε μία πρόταση βάλατε τρει διαφορετικέ έννοιε. Συντήρηση, οδικών αξώνων και όχι μόνο, γενικώ υποδομών, υψηλότερη ανθεκτικότητα των υποδομών και νέα έργα υποδομών. Άρα, στο κομμάτι της συντήρησης σε όλη την Ελλάδα, προσπαθούμε να εξασφαλίσουμε πόρους έτσι ώστε να συντηρήσουμε περιουσιακά στοιχεία της χώρας. Για παράδειγμα, πρόσφατα υπογράψαμε την παραχώρηση της Εγνατίας, της Οδού. Ένα έργο το οποίο πράγματι ο ιδιωτικός τομέας θα συμβάλλει σημαντικά ώστε να συντηρηθεί αυτός ο οδικός άξονας και να είναι ακόμα ασφαλέστερος. Έχουμε α, έργα από το Ταμείο Ανάκαμψης και Ανθεκτικότητας ό,τι αφορά τις γέφυρες, έξυπνες γέφυρες, για να βοηθήσουμε την ανθεκτικότητα των γεφύρων. Έχουμε όμως και φυσικές καταστροφές, στις οποίες πρέπει να δαπανίσουμε σημαντικού πόρους, ώστε όχι μόνο να συντηρήσουμε κάποια έργα, αλλά κυρίω να κάνουμε ασφαλέστερα τις υποδομές μας, ξεκινώντας με αυτές τις περιοχές. Συνολικό κόστος, 1,4 δισεκατομμύρια ευρώ εξ αυτών περίπου 450 εκατομμύρια ευρώ για το σιδηροδρομικό δίκτυο και περίπου 900 εκατομμύρια ευρώ για δρόμους και γέφυρες. Εκτός αυτών όμως, συγκεκριμένη περιοχή θα γίνουν αποκαταστάσεις και σε, ξεκινώντας σε 33 σχολικές μονάδε. μονάδες. Κόστος 30 εκατομμύρια ευρώ. Ποιο χρηματοδοτεί αυτά τα έργα, τα τελευταία έργα, οι εφοπλιστέ τη χώρα, του οποίου και δημόσια για πολλωστή φορά ευχαριστώ. Χθε το βράδυ υπεγράφει η σύμβαση έτσι ώστε να ξεκινήσουν οι διαγωνισμοί για να υπάρξουν έξι ανάδοχοι για αυτά τα σχόλια. Ώστε τα σχολεία αυτά να είναι έτοιμα μέσα στο καλοκαίρι που μα έρχεται ή του πρώτους μήνε του φθινοπόρου. Άρα, σα δώσω και ένα χρονοδιάγραμμα αλλά και πόρου που απαιτούνται για υψηλότερη ανθεκτικότητα αυτών των υπόδομων. Σα ευχαριστώ πάρα πολύ. Εγώ σα ευχαριστώ πάρα πολύ για την πρόσκληση. Να είστε καλά.